Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Να παρακολουθήσουμε πρώτα σε τίτλους τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Σοβαρό το πρόβλημα με τα κουνούπια στον Εύρο, αρνητικό το Υπουργείο Υγείας για ακμιοκτονία. Παράταση των μέτρων σε 4 δήμους της Ξάνθης. Αυξάνονται τα κρούσματα στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Μετά από 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης δεν θα λάβει μέρος στην Α1 κατηγορία της επόμενης σεζόν. Έντονο προβληματισμό προκάλεσε στους επιχειρηματίες και όχι μόνο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα για άνοιγμα των ελληνοβουλγαρικών συνόρων μόνο από τον Προμαχώνα. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα παρακολουθήσετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σύγχυση επικρατεί τις τελευταίες ώρες και μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου περί ανοίγματος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων μόνο από το φυλάκιο του Προμαχώνα. Οι αντιδράσεις από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι πολλές, με τους εκπροσώπους του τουρισμού της περιοχής να έχουν ήδη αποστείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για μια δικαία που πρέπει άμεσα να αλλάξει και η κυβέρνηση να ανοίξει και τα υπόλοιπα σημεία, δηλαδή στην Ιμφαία, στον Κυπρίνο και στο Ορμένιο. Αυτό, αν θέλετε, είναι μια κατάφορα ειδικία για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γιατί μιλάμε ότι υπάρχει ένας κατευθυνόμενος τουρισμός. Ήδη βιώσαμε μέσα στην κρίση, αν θέλετε, και γενικότερα αυτό το χρονικό διάστημα, ένα lockdown. Ένα κλείσιμο επιχειρήσεων και στη δική μας περιοχή, θα έλεγε μάλιστα στην περιοχή του Εύρου και γενικότερα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουμε τα όμορφα σύνορα με τη Βουλγαρία που έχουμε, αν θέλετε, μια ανισότητα ως προς χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ, φορολογίας. Δεν θα θέλαμε, τουλάχιστον στη δική μας τη χώρα μας, να υπάρχουν, αν θέλετε, αυτές οι ανισότητες και αυτές οι ταχύτητες, αν θέλετε, ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, εμείς σε μια ισόνομη και ισόρροπη ανάπτυξη μέσα στην ίδια μας την ενδοχώρα, θα πρέπει, αν ένα σταθμός πρέπει να μείνει ανοιχτός, θα πρέπει να είναι ο οποίος γεωγραφικά καταμερίζει καλύτερα την κατεύθυνση, ας πούμε, θα λέγαμε, προς που θέλει να, ποιον προορισμό θέλουν να επιλέξουν τουρίστες. Έτσι λοιπόν, εμείς διαμαρτυρηθήκαμε προς τον Πρωθυπουργό, προς τον Υπουργό Τουρισμού, προς τον Υφυπουργό Ιστορικών, τον κύριο Καράγουλο, ο οποίος είναι και στη δικιά του ευθύνη ζώνη σε αυτή η περιοχή, να μην υπάρχει αυτή η αδικία ή να παραμείνουν και οι δύο πύλες εισόδων-νυχτές ή να παραμείνουν τουλάχιστον τις Νηφαίες. Αυτό που έχουμε πει είναι ότι θα πρέπει ο Περιφερειάρχης μας και με την άλλη ιδιότητα που έχω του Περιφερειακού Συμβούλου και μείζων αντιπολίτευση επικεφαλής, θα έπρεπε να είναι πιο διεκδικητικός. Είδαμε, αν θέλετε, άλλα αποτελέσματα που φέραν και μάλιστα αλλαγή τις αποφάσεις της κεντρικής πολιτικής κοινής, όταν το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ήταν ανοίξει 15 μέρες μεταγενέστερα της Αθήνας, το Βενιζέλο. Και με μια παρέμβαση του περιφερειάρχη του κ. Τζικώστα, και μπράβο, το άξιος άνθρωπος, άνοιξε την ίδια ημερομηνία. Που σημαίνει ότι εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειμμα διεκδίκησης. Θα έπρεπε ήδη μέχρι χθες αυτή η αναστάτωση να έχει εξομαλυνθεί και να εξορροπηθεί με παρέμβαση του περιφερειάρχη μας. Πραγματικά τα σύνορα της Νηφαίας είναι ανοιχτά, γιατί ακόμη δεν έχει αυτή η απόφαση καθαρογραφεί ή τουλάχιστον βγει σταλεί προς τα Υπουργεία και στις αντίστοιχες διευθύνσεις, αλλά ήδη οι Βούλγαροι έχουν κατευθύνει, και εγώ που είχα σήμερα επικοινωνία, αν θέλετε, και με αντίστοιχες περιοχές της Βουλγαρίας, ότι έχουν κατευθύνει όλο τον κόσμο να πάει στον Προμαχώνα. Πραγματικά το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Αφορά σε όλη τη Θράκη, αφορά στην οικονομική ζωή όλης της περιοχής μας. Ο τουρισμός θα γονατίσει, θα αποτελέσει μια ταφόπλακα, θα απομονωθούμε. Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός επηρεάζει δεκάδες άλλα επαγγέλματα. Την εστίαση, όπως αναφέρατε σωστά. Είχε δημιουργηθεί ήδη μια σχετική κινητικότητα μετά τις 15 Αυγούστου που άνοιξαν οι οδικές διελεύσεις και βλέπουμε ότι κάπως θα γίνει κάτι, κάπως θα έχουμε κάποιο μικρό ρεύμα τουριστών. Με αυτή την κίνηση φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί ρεύμα τουριστών στην περιοχή, που σημαίνει οικονομικός θάνατος. Εμείς κάναμε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, γιατί η Θράκη είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, μια περιοχή που έχει ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία και η οικονομική της θωράκιση και η άμυνά της πρέπει να είναι πρωτίστης προτεραιότητας. Αυτό που έχει σημασία είναι να συστρατευτούμε όλοι, να πετύσουμε όλοι, γιατί μόνο ενωμένοι και οι αρχές και οι επαγγελματίες μπορούμε να κόμψουμε αυτή την εξέλιξη. Αυτό που εμπορικός κόσμος πραγματικά υπάρχει μια δυσαρέσκεια είναι το ότι δεν είναι ξεκάθαρες οι απόψεις. Δηλαδή ότι αυτό που ίσχυε εχθές δεν ισχύει πλέον σήμερα. Είδαμε ότι ξεκίνησαν και ανοίξαν τα σύνορα καλώς ή κακώς από τις 15 Ιουνίου με τη γειτονική χώρα, με τη Βουλγαρία. Και ενώ μπήκε σε μια ομαλοποίηση της κατάστασης και γνώριζαν ο κόσμος που ο οποίος ήθελε να επισκεφθεί την περιοχή μας ότι θα είναι ανοιχτή,
αυτά, βλέπουμε υπάρχουν πάλι σκαμπανεβάσματα όπου συζητείται το γεγονός ότι θα κλείσουν πάλι και αφήνουν μόνο μία δίωδο από Βουλγαρία προς Ελλάδα στα Χερσαία Σύνορα, και αυτά έχουν επιλέξει για κάποιο λόγο που και αυτό δεν μας είναι κατανοητό, τον Προμαχώνα. Επίσης με την Τουρκία, εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει, εννοείται ότι τον πρώτο λόγο υπάρχει, είναι η ασφάλεια του κόσμου και για αυτούς που θα έρθουν από την Τουρκία. Πρέπει να μας έχουν διασφαλίσει ότι δεν θα έχουμε κρούσματα στην περιοχή μας. Απ' την άλλη όμως θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι αποφάσεις αυτών που τις παίρνουν, έτσι ώστε να μην υπάρχει μια αναστάτωση στην αγορά και γενικότερα στο ευρύτερο κομμάτι του τουρισμού, και κυρίως για τους ανθρώπους που θα επισκεφθούν την πόλη της Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο τον νομό και ίσως και όλη την περιφέρεια. Ακούσαμε διαστόματα του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η μόνη είσοδος για τους επισκέπτες από Βουλγαρία, Ρουμανία και τα λοιπά, και τις λοιπές βόρειες χώρες, θα είναι ο Προμαχώνας. Αυτό δημιούργησε μια σύμφαση και μια σύγχυση και μια αντιφατικότητα στους επισκέπτες, αλλά και τα πρόσθετα μέτρα γραφειοκρατικά που μπήκαν από το Υπουργείο, από τον ΕΟΔΗ, χωρίς αυτά να έχουν σχεδιαστεί εκ των προτέρων και να μπουν να ανακοινωθούν δηλαδή στις διεθνείς αγορές, για να ξέρει ο κάθε επισκέπτης τι θα κάνει, τι βήματα θα κάνει προκειμένου να απολαύσει αυτά που προσφέρει ο ελληνικός τουρισμός, δημιούργησε μια σύγχυση και με αποτέλεσμα να διοχετεύουν τους όποιους τουρίστες θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα προς την Χαλκιδική ή την Πιερία ή ακόμα και την Ασπροβάλτα. Αυτό δημιουργεί ένα αθέμητο ανταγωνισμό στις τουριστικές επιχειρήσεις και δει στη Σαμοθράκη, η οποία είναι πολλαπλώς έχει πληγεί. Ο Στέλιος Πέτσας μάλιστα με νέες δηλώσεις που έκανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην ημερήσια ενημέρωση πολιτικών συντακτών επέμεινε στην προηγούμενη του εξαγγελία, δηλαδή για άνοιγμα μόνο του Προμαχώνα. Συγκεκριμένα είπε: στα σύνορα με τη Βουλγαρία η είσοδος στους επισκέπτες επιτρέπεται μόνο από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα. Από τα υπόλοιπα σημεία εισόδου επιτρέπονται μόνο οι διελεύσεις για ουσιώδεις λόγους. Στα σύνορα με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία επιτρέπονται μόνο οι διελεύσεις για ουσιώδεις λόγους. Ανακοίνωση εξέδωσε και η παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, η οποία και αναφέρει τα εξής. Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς? Το δελτίο τύπου του Υφυπουργού Στέλιου Πέτσα, με το οποίο ανακοινώθηκε ότι ο μόνος μεθοριακός σταθμός που είναι ανοιχτός με τη Βουλγαρία είναι ο Προμαχώνας. Το γεγονός ότι το δελτίο τύπου δεν συνοδεύτηκε με ανάλογες εντολές προς τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να κλείσουν τους μεθοριακούς σταθμούς εξοχής Αγίου Κωνσταντίνου Νυμφέας, ο δεύτερος μεγαλύτερος σε χερσαίες αυξήσεις σταθμός της χώρας, Κυπρίνου και Ορμενίου, με αποτέλεσμα κυκλοφορία μέχρι και αυτή την ώρα να είναι ελεύθερη. Το γεγονός ότι το δελτίο τύπου του κυρίου Υφυπουργού έγινε ήδη πρώτη είδηση στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, με αποτέλεσμα οι αφίξεις από τις δύο χώρες να μειωθούν κατά 80% και οι κυρώσεις σε Αλεξανδρούπολη, Φανάρι, Κεραμωτή, Καβάλα και κυρίως Θάσο να πηγαίνουν σύννεφο. Το γεγονός ότι τορπιλίστηκε ακόμη μια φορά ο τουρισμός στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με ερεστεχνισμούς και προχειρότητες ύστερα από το φιάσκο της κατάταξης από το Υπουργείο Υγείας των νησιών Θάσου και Σαμοθράκης σε νησιά υψηλού κινδύνου, ως στερούμενα δήθεν υποδομών υγείας και βρισκόμενα δήθεν σε απόσταση μεγαλύτερη των δύο ωρών από μεγάλα νοσοκομεία ή νοσοκομεία αναφοράς και στερούμενα υπηρεσιών ΕΚΑΒ. Την δαιμονοποίηση ορισμένων πολιτών της Θράκης με τον χαρακτηρισμό τους ως ομάδα με υψηλό επιδημικό φορτίο και παράλληλα την διάδοση δήθεν πληροφορίας για υψηλά φορτία και στις διασυνοριακές περιοχές της Βουλγαρίας, Κίρτζαλ και Χάσκοβο, που συνορεύουν με την Αμουθού, που όμως καταγράφονται επίσημα πως έχουν τα λιγότερα κρούσματα σε αντίθεση με την διασυνοριακή περιοχή του Μπλαγκόευρατ που βρίσκεται ο μεθοριακός σταθμός Προμαχώνα, όπου υπάρχουν τα περισσότερα κρούσματα. Τη θέσπιση του QR code για όλες τις αυξήσεις, ακόμη και σε διασυνοριακές περιοχές όπου υπάρχουν εκτός των άλλων και επισκέψεις και επιστροφές αυθημερών ή Σαββατοκύριακου, ένα μέτρο χωρίς ουσία που απλά αποτρέπει τις σύντομες μη προγραμματισμένες για πολυήμερη παραμονή αφίξης, την απόγνωση που βρίσκονται όλοι οι επιχειρηματίες τουρισμού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με τις παλινοδίες και τους ερεστεχνισμούς της διοίκησης. Σε όλο αυτό το αλαλούμ της κυβέρνησης, προχειρότητας και ανευθυνότητας, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παραμένει απούσα, μακριά από τις εξελίξεις και τις αγωνίες των πολιτών που προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει και ποιο είναι το μέλλον αυτού του δύσμυρου τόπου. Εμείς από την πρώτη στιγμή υποστηρίξαμε ότι χρειάζεται μια τοπική πολιτική διαχείριση, καθώς και τοπική ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στην περιφέρειά μας. Αντίθετα, η διοίκηση της περιφέρειας προτίμησε να συμμορφωθεί στις επιλογές της κυβέρνησης για την κεντρική διαχείριση των πάντων από ανθρώπους που πολύ λίγο γνωρίζουν την περιοχή μας, τα χαρακτηριστικά της και τις ιδιαιτερότητάς της, με τραγικά έως και καταστροφικά αποτελέσματα τόσο για την υγειονομική κρίση, όσο και για την υποτιθέμενη επιστροφή στην κανονικότητα. Κρίμα. Ώρα 1:30. Αν αληθεύει, μάθαμε ότι τα σύνορα στην Νυμφαία κλείνουν οριστικά. Με τις υγείες μας.
Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία ανακοίνωση. Θα μιλήσουμε με τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κώστα Κατσιμίγα. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσιμίγα. Καλησπέρα, κύριε Γουμότσιο. Δεν ξέρω αν τελικά πρέπει να ανησυχούμε για όσα συμβαίνουν μέσω της υγειονομικής αυτής κρίσης και το γονάτισμα, θα έλεγα, οικονομικά της περιφέρειάς μας το εξής, ή αν προμηνεί γενικότερα μια οικονομική κρίση με το οριστικό κλείσιμο του τελωνίου της Νυμφαίας. Τι να σας πω, κύριε Γουμότσιο, εμείς μείναμε άφωνοι με αυτή την εξέλιξη, διότι δεν έχει και καμία απολύτως λογική. Και είμαστε αναγκασμένοι να πιστεύουμε ότι ενδεχομένως υπάρχουν και μεθοδεύσεις. Διότι δεν είναι δυνατόν να αφήνουν τη σημαντικότερη πύλη εισόδου της χώρας προς τα Ανατολικά Βαλκάνια, που είναι σήμερα η Νυμφαία. Ξέρετε ότι αν η Νυμφαία ανοίξει και σε λεωφορεία, θα γίνει ο πρώτος ανωμεθοριακός σταθμός χερσαίας αφήξης στην Ελλάδα. Λοιπόν, το κλείνουν και στέλνουν όλο τον κόσμο προς την Χαλκιδική. Χωρίς να υπάρχει λόγος και χωρίς να μας πείσουν ότι κάτι συμβαίνει εδώ, ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Είμαστε αναγκασμένοι και, αν θέλετε, υποψιασμένοι ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Πέρα βέβαια από το γεγονός ότι υπάρχουν παλινοδίες, υπάρχει μια κεντρική διαχείριση, ενδεχομένως στην Αθήνα να μην γνωρίζουν καν οι αρμόδιοι των θεμάτων υγείας για την δυναμική των μεθοριακών σταθμών. Αυτοί θεωρούν ότι υπάρχουν δύο πύλες εισόδου στη χώρα, η Εύζωνη και ο Προμαχώνας, και οι άλλοι είναι ψηλοπράγματα. Μα μόνο τα τελευταία στοιχεία, κύριε Κατσιμίγα, αν τα παίρνανε από τις 15 Ιουνίου που άνοιξαν τα σύνορα, που άνοιξε το τελωνείο της Νυμφαίας, πάνω από 40.000 ήταν αυτοί που πέρασαν από τα συγκεκριμένα σύνορα. Δεν είναι ένας μικρός αριθμός. Αν πραγματικά, επειδή έχω δει τα πάντα στην πολιτική μου πορεία, κύριε Κουματίδου, υπάρχουν σήμερα ανώτατα στελέχη του Υπουργείου που τους μιλάμε για την Νυμφαία και πιστεύουν ότι μιλάμε για τον Νυμφαίο της Φλόριντας, εκεί που υπάρχει η Αρκούδα. Ακόμα και σήμερα, 7 χρόνια μετά το άνοιγμα του μεθοριακού σταθμού. Τι να σας πω, μήπως ξέρουν που βρίσκεται το Ορμένιο ή τι είναι το Ορμένιο? Δεν έχουν ιδέα, αποφασίζουν κάποιοι καρεκλοκένταυροι της Αθήνας για τις τύχες μας. Η άγνοια της περιοχής μας είναι φοβερή. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και οι υπουργοί δεν μπορούν να γνωρίζουν λεπτομέρειες, αλλά δυστυχώς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν τους ενημερώνουν σωστά. Εγώ πιστεύω ότι ή είναι κάτι σκόπιμο, έτσι, γιατί δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι και, αν θέλετε, πώς το λένε, ότι το κάνουν επίτηδες. Υπάρχει σίγουρα όμως μία μεθόδευση να κατευθυνθεί όποιος τουρισμός έχει μείνει για τη χώρα στους κλασικούς τουριστικούς προορισμούς. Είδαμε και τον Πρωθυπουργό να μιλάει για τη Σαντορίνη και τις Κυκλάδες. Είδαμε και την ιστορία αυτή που ουσιαστικά ανοίγουν τη Χωάνη να κατευθύνουν τον κόσμο προς την Χαλκιδική και προς τα παράγια της Πιερίας. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, εάν δεν είναι μεθοδευμένο, είναι τουλάχιστον μια συγχώρητη ανοησία αυτό το πράγμα που γίνεται. Μα ήδη έχουμε την περιφέρειά μας είναι στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία και την κατάταξή της με τις απορροφήσεις και όλα αυτά. Τα είδαμε και στις τελευταίες ανακοινώσεις που έγιναν και από την Ελστάτ. Έχουμε το κλείσιμο των συνόρων. Βέβαια δεν είναι μόνο η Ροδόπη, είναι και ο Εύρος. Είναι το Ορμένιο, το Ιβαϊλοβγράτ, που και εκεί δεν έχουμε μία οριστική απάντηση και έχουμε μείνει μόνο στις ανακοινώσεις μέχρι στιγμής. Κάποια οικεία δεν έχουμε δει, γιατί εμπλέκονται 4 υπουργεία σε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία θα πάρθουν με το άνοιγμα των συνόρων ή με το κλείσιμο τελικά. Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν πάρει ακόμα εντολή. Το λέμε και στο δελτίο τύπου για να αποχωρήσουν από τα σύνορα ή, εν πάση περιπτώσει, να επιτρέπουν τις αφήξεις μόνο ειδικού σκοπού, όπως λέγονται, χωρίς βέβαια να καθορίζεται και ποιος είναι αυτός ο ειδικός σκοπός. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση είναι τραγική και η περιφέρεια δυστυχώς έχει συμμορφωθεί απόλυτα στις εντολές της Αθήνας. Είναι οι άνθρωποι αυτό που λέμε yes men, σε όλα λένε ναι, δεν έχουν ορθώσει ποτέ ένα λόγο αντίρρηση σε κάποια πράγματα, χωρίς να μπορέσουμε ποτέ να καταλάβουμε και γιατί το κάνει αυτό. Εμείς δεν απαιτούμε να διαχειριστούμε εμείς κανένα ζήτημα, ωστόσο πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια τοπική πολιτική διαχείριση και για το κομμάτι της υγειονομικής κρίσης που εντοπίζεται κυρίως στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, όπου εκεί υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Αλλά σαφέστατα η τοπική πολιτική
γνωρίζουν πάρα πολύ καλύτερα να χειριστούν αυτά τα ειδικά ζητήματα από ότι η Αθήνα, η οποία με οριζόντιες αποφάσεις έχει δημιουργήσει μια κατάσταση και έχει δαιμονοποιήσει και κάποιους ανθρώπους χωρίς να συμβαίνει κάτι σοβαρό. Ήρθανε και κάνανε, ας πούμε, μαζικά τεστ στην Άρτα και βρήκανε κάποια φορτία. Εάν πάνε και κάνουν τα ίδια μαζικά τεστ στην Άρτα αύριο, κάνουν 1000 τεστ στην Άρτα, τα ίδια φορτία θα βρουν και εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εντάξει, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στο να γίνονται μαζικά τεστ για τον κορονοϊό. Μα αλλά φυσικά αφού λέγανε ότι θα τοποθεθεί. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η Ξάνθη είναι μολυσμένη περιοχή γενικώς για ορίστος και παράταση της καραντίνας της Ξάνθη κτλ. Απαράδεκτα πράγματα. Mm. Ούτε μπορούμε να πούμε ξαφνικά ότι κλείνουμε όλους τους μεθοριακούς σταθμούς στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γιατί είναι ενδεχομένως να προστατεύσουμε τον πληθυσμό από τις περιοχές αυτές όπου υπάρχουν αυξημένα επιδημικά φορτία. Όταν οι περιοχές, οι διεσμιωρίες, είναι αυτές που έχουν το λιγότερο φορτίο. Οι αυξημένες περιοχές είναι περιοχές δυτικά. Δυτικά της, βορειοδυτικά της περιφέρειάς μας, αυτές που συνορεύουν με την Κεντρική Μακεδονία. Και η περιοχή της Σόφιας βέβαια, που κυρίως κατευθύνεται εκεί. Αντίθετα, οι ανατολικές περιοχές και οι βόρειες περιοχές της Βουλγαρίας που έρχονται σε εμάς είναι οι περιοχές που έχουν το λιγότερο φορτίο. Επίσης, όπως ξέρετε, ότι όλη η Ρουμανία που έρχεται στην Ελλάδα περνάει μέσα από τους δικούς μας μεθοριακούς σταθμούς. Άρα, κλείνουμε τις πόρτες και οδηγούμε στη Θεσσαλονίκη. Τι να πω, δηλαδή. Έτσι, και γι' αυτό έχουμε ήδη και ακυρώσεις. Και λέει τι καλά που τα λέει η Αθήνα και εμείς συμμορφωνόμαστε με τις κεντρικές οδηγίες. Mm-hmm. Και ξέρετε, έχουμε ήδη πάρα πολλές ακυρώσεις σήμερα που παρακολουθούμε το θέμα. Ήδη και Σαμοθράκη και στην Θάσο και έχουν αρχίσει οι ακυρώσεις και στην Αλεξανδρούπολη σε ξενοδοχεία. Και ξέρετε, κύριε Κατσιμίγα, με μία ανακοίνωση απλή, μέχρι και η ελληνική πρεσβεία της Βουλγαρίας εξέδωσε οδηγία. Μην κατευθύνεστε προς τα σύνορα της περιφέρειάς μας, αλλά πηγαίνετε από Προμαχώνα. Άρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αντιστραφεί. Κοιτάξτε, η ζημιά έχει γίνει και έχει γίνει κατ' επανάληψη. Και είναι η δεύτερη φορά που γίνεται ζημιά, όταν ψυχολόγοι τα χαρακτηρίσαν τα δύο νησιά μας ως νησιά υψηλού κινδύνου, ότι είναι μακριά από κέντρα αναφοράς και τα λοιπά, από νοσοκομεία αναφοράς και οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, ενδεχομένως πήγαν να το μαζέψουν. Ήδη οι ζημιές όμως έχουν γίνει και έχουν γίνει απανωτές ζημιές. Αυτά είναι ερασιτεχνισμοί. Όλες αυτές οι παλινοδίες είναι ή ερασιτεχνισμοί ή σκοπούμενες καταστάσεις για να πλήξουν την περιοχή μας ή αν δεν στοχεύουν να πλήξουν την περιοχή μας είναι τουλάχιστον για να ευνοήσουν άλλες περιοχές. Επίσης κρατήστε κάτι στην άκρη έτσι του μυαλού σας, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Βουλγαρίας σήμερα επιτίθενται κατά του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας του Μπόικο Μπορίσοφ, κατηγορώντας τον ότι αυτός βρίσκεται πίσω από αυτή την ιστορία, διότι έχει δεχτεί πιέσεις για από τους δραστηριούμενους επιχειρηματίες στον τουρισμό στην Μαύρη Θάλασσα, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, όπου εκεί η περιοχή είναι έρημη. Είναι άδειο. Ο τουρισμός δηλαδή στις παραθαλάσσιες περιοχές της Βουλγαρίας έχει καταρρεύσει και οι Βούλγαροι επιχειρηματίες εκεί αγωνιούν. Ενδεχομένως λοιπόν και κατηγορούν τον Μπορίσοφ ότι αυτός ενδεχομένως ζήτησε από την Ελλάδα αυτή την εξέλιξη προκειμένου να συγκρατηθούν οι Βούλγαροι τουρίστες και να κατευθυνθούν στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχει και λογική όμως. Ας το κρατήσουμε έτσι. Και αυτό ένα στοιχείο. Φυσικά, γιατί αυτά τα πολιτικά παιχνίδια ποτέ δεν θα μάθουμε ποια είναι ο ακριβώς λόγος ο οποίος έγινε. Και τι είδους ανταλλάγματα υπάρχουν. Έτσι, πάνω. Φυσικά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κατσιμίγα, για την επικοινωνία. Και εγώ, κυρία Κουμαντζίδου, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Να είστε καλά. Έτσι, φυσικά. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα και πρόβλημα, κυρίες και κύριοι. Τον πόλεμο που έχουμε ξεκινήσει με τα κουνούπια και συνεχίζεται στην περιφέρειά μας και ιδιαίτερα στον Έβρο. Τις πρωινές ώρες της 3ης Ιουλίου αναμένεται να διενεργηθεί αεροψεκασμός. Αλλά δεν θα καταπολεμεί γενικώς το πρόβλημα, αλλά εν μέρη και δεν το οδηγεί φυσικά με αυτόν τον τρόπο στη λύση του. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το πρόβλημα με τον μεγάλο αριθμό κουνουπιών που έχει παρατηρηθεί από τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης παραμένει και όπως όλα δείχνουν δεν θα λυθεί άμεσα.
Όπως σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 3 Ιουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί αεροψεκασμός προνυμφεκτονίας στην πρωτεύουσα του Εύρου. Ωστόσο, αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, καθώς χρειάζεται άμεσα να διενεργηθεί ακμεκτονία, αεροψεκασμός για τον οποίο δεν έχει δώσει το πράσινο φως στην περιφέρεια το Υπουργείο Υγείας. Αύριο έχουμε τον αεροψεκασμό προνυμφεκτονίας στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με στόχο την καταπολέμηση των κουνουπιών, των οποίων ο πληθυσμός αυξάνεται. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι διαδικασίες της καταπολέμησης ξεκίνησαν την Άνοιξη, αλλά ένεκα του κορονοϊού υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση λόγω του γεγονότος ότι χρειαζόταν και να γίνουν παράλληλοι ψεκασμοί από άλλα συνεργεία και σε σημεία όπου επιβάλλεται να γίνει απολύμαση κτηρίων και όχι μόνο και περιοχών. Αλλά αυτό δεν ανέστειλε σε καμία περίπτωση τους επίγειους κυρίους ψεκασμούς προνυμφοκτονίας. Βλέποντας λοιπόν ότι τις τελευταίες 40 ημέρες, λόγω και της αλλαγής του κλίματος αλλά και των πολλών βροχοπτώσεων, εμφανίζονται ακόμη περισσότερα κουνούπια, εντείναμε τις δράσεις όσον αφορά το επίγειο σκέλος. Αλλά είναι κυρίως δράσεις προνυμφοκτονίας. Συγχρόνως έγιναν παρεμβάσεις προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, την Γενική Διεύθυνση Υγείας, το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να μας χορηγηθεί και άδεια για διενέργεια ψεκασμών ακμεοκτονίας. Εκεί λοιπόν, ενώ υποβάλαμε το σχετικό αίτημα στις αρχές Φεβρουαρίου, το Υπουργείο Δημόσιας, το Υπουργείο Υγείας και δεν μας έδωσε την σχετική άδεια, παρά μόνο προχθές μας ήρθε μία απάντηση στην περιφέρεια που ανέφερε ότι επιτρέπεται δηλαδή να υπάρχουν δράσεις από εδάφους αλλά όχι από αέρους. Θεωρούμε ότι η απάντηση αυτή δεν μας καλύπτει σε καμία περίπτωση. Δεν μας καλύπτει σε καμία περίπτωση, γιατί οι επίγειες δράσεις ULV, ακμεοκτονίας δηλαδή, δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στο βαθμό που θα έπρεπε. Ζητήσαμε πάλι να μας χορηγηθεί άδεια για αεροψεκασμούς ακμεοκτονίας, τους οποίους θεωρούμε αποτελεσματικότερους, αλλά το Υπουργείο Υγείας είπε και απήντησε ότι αυτή η άδεια χορηγείται μόνον εφόσον όλες οι άλλες δράσεις αποβούν αναποτελεσματικές και εφόσον εμφανιστεί κάποιο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Θεωρούμε απαράδεκτη επίκως την απάντηση του Υπουργείου Υγείας, της αρμόδιας διεύθυνσης, γιατί όπως γνωρίζετε, πέρσι είχαμε από τους 36 θανάτους σε όλη τη χώρα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, είχαμε 16 θανάτους στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Φαίνεται ότι στο Υπουργείο δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα του ζητήματος. Φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν τις ιδιαίτερες συνθήκες παρά τα επιδημιολογικά στοιχεία τα οποία στείλαμε. Και εμείς επιμένουμε και ζητούμε για ακόμη μια φορά να ανακαλέσει το Υπουργείο την απόφασή του και να μας χορηγήσει κατ' εξαίρεση άδεια ακμεοκτονίας για αεροψεκασμούς, γιατί σας είπα στους επίγειους δεν έχουμε θέμα. Συγχρόνως πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το θέμα καταπολέμησης των κουνουπιών ιδιαίτερα στο νομό Εύρου έχει διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή έχουμε σύνορα με την Τουρκία, έχουμε μισό εκατομμύριο και πλέον στρέμματα, οριζόνες ακριβώς δίπλα στα σύνορά μας, έχουμε πραγματικά εστίες που πολλαπλασιάζουν τον αριθμό των κουνουπιών. Για προχειρότητα και παραλήψεις κατηγορεί τη δίκη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης Περιφερειακής Σύνθεσης Κωνσταντίνος Εξακουστός. Σε ό,τι αφορά το θέμα της προνυμφοκτονίας, θα ήθελα να πω ότι είναι μια διαδικασία η οποία στις περισσότερες περιφέρειες γίνεται το Μάρτιο ή τον Απρίλιο για να φέρει αποτελέσματα. Έχουμε να κάνουμε με ένα πρόγραμμα το οποίο οι ειδικούντες της περιφέρειας το έχουν χαρακτηρίσει ως ένα πρόγραμμα μαμούθ. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα, για να καταλάβουμε τα μεγέθη, το οποίο είναι αυξημένο κατά 35% περισσότερο από το προηγούμενο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα 11 εκατομμύριων ευρώ. Ένα πρόγραμμα το οποίο το πληρώνουμε όλοι από την τσέπη μας, αλλά δεν έχει τα αποτελέσματα που θα θέλαν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, αλλά και ο τουρισμός της περιοχής
από το πρόβλημα με τα κουνούπια, γιατί είναι ένα πρόβλημα πολυδιάστατο. Σε ό,τι αφορά την ακμοκτονία και τις άδειες που δεν έχουν εξασφαλιστεί, γιατί προσπαθεί ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, ο κ. Πέτροβιτς, να ρίξει την ευθύνη στο Υπουργείο Υγείας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, ο κ. Πέτροβιτς, συμμετέχει από το 10 έως το 14 ως αντιπολίτευση στην περιφέρεια και ήταν και μάλιστα συμμετείχε και στην Οικονομική Επιτροπή και από το 14 μέχρι και τη χρονιά που διανύουμε ως Αντιπεριφερειάρχης Εύρου και μάλιστα πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Η Οικονομική Επιτροπή είναι αυτή η οποία εγκρίνει το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Κάνει ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και όλες τις διαστάσεις. Όταν γνωρίζει ένα πρόβλημα, δεν λειτουργεί πρόχειρα, κανείς, και εξασφαλίζει τις άδειες που πρέπει στην ώρα που πρέπει. Η ταλαιπωρία των πολιτών έχει ονοματεπώνυμο. Έχει ονοματεπώνυμα. Όλο αυτό που γίνεται οφείλεται σε παραλήψεις και στην αβελτηρία της διοίκησης της περιφέρειας Αμουθού. Καλοκαίρι με μεγάλες προσφορές μόνο στον Μασούτη. Πέμπτη έως Σάββατο. Φέτα Δοδόνη μόνο 7,49. Αλαντικά Λακωνική 40% φθηνότερα. Γκούνταρου Αγιάλ 500 γραμμαρίων μόνο 3 ευρώ. Τόνος και τόνος σαλάτες Ρίο Μάρε 30% φθηνότερα. Μασούτης. Εδώ για σένα. Και στο e-shop masoutis.gr. Alex Polis Ακίνητα. Η μεγάλη δύναμη στο χώρο των ακινήτων. Για αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις και εκτιμήσεις ακινήτων με κύρος, εχεμήθεια, διαφάνεια. Επισκεφτείτε την πιο σύγχρονη ιστοσελίδα ακινήτων της Βορείου Ελλάδος. Με ένα κλικ έχετε όλα τα ακίνητα διαθέσιμα. Υπεύθυνος Αλέξανδρος Γερασούδης και συνεργάτες. Λεωφόρο Δημοκρατίας 354, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510-37000. Καλοκαίρι με μεγάλες προσφορές μόνο στον Μασούτη. Πέμπτη έως Σάββατο. Ανανάς Τσικίτα το κιλό μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά. Χυμή Οικογένεια Χριστοδούλου 30% φθηνότερα. Πέψη, Ήβη, 7-Up 1,5 λίτρου 1 συν 1 δώρο. Ήδη Θαλάσσης, Αρτίστη Ιταλιάνη στη μισή τιμή. Μασούτης, εδώ για σένα. Συνεταιριστικά Σούπερ Μάρκετ Ένωση, τα δικά σας καταστήματα. Από το 2009 κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Κύριο μέλημά μας, η άριστη εξυπηρέτηση του καταναλωτή και η προσφορά ποιοτικών προϊόντων μέσα από μια μεγάλη γκάμα προσφορών. Και μην ξεχνάτε, προμηθευτείτε την κάρτα μέλους των συνεταιριστικών Σούπερ Μάρκετ Ένωση και κερδίστε δώρο επιταγές για τα ψώνια της οικογένειάς σας. Συνεταιριστικά Σούπερ Μάρκετ Ένωση, τα δικά σας καταστήματα. Γραφεία Τελετών Γιαννάκης, με σεβασμό στη σοβαρότητα των περιστάσεων. Είμαστε δίπλα σας, οργανώνουμε την τελετή και εισπράττουμε τα έξοδα απευθείας από το ασφαλιστικό σας ταμείο. Γραφεία Τελετών Γιαννάκης σε όλο τον Εύρο. Δήμος Αλεξανδρούπολης. Συνεχίζουμε δυναμικά τον πόλεμο κατά του κορονοϊού, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας. Η σωστή ενημέρωση είναι το όπλο μας κατά της πανδημίας. Οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας στην περιοχή της Άβαντος και των Φερών τώρα έχουν πρόσβαση στην έγκυρη πληροφόρηση. Συμμετέχουμε, γνωρίζουμε, κερδίζουμε. Συμπληρώνουμε τις σωστές απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο. Μαθαίνουμε τα πάντα για τον κορονοϊό και κερδίζουμε όμορφα δώρα. Μένουμε όλοι ασφαλείς και προστατευμένοι. Η γνώση είναι η καλύτερη ασπίδα για την υγεία μας. Συμμετέχουμε, γνωρίζουμε, κερδίζουμε. Δήμος Αλεξανδρούπολης. Σε ταξιδεύει παντού. Γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια. Με υπερσύγχρονα πολυτελή λεωφορεία, με δωρεάν Wi-Fi και σύντομα με τηλεόραση σε κάθε θέση. Ο πιο σίγουρος και ασφαλής τρόπος για να ταξιδεύετε. Και ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίου στο e-ticket του ktelevrou.gr. Ktelevrou. Πολυτέλεια εγκινήσει.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, για την οικονομική και πολιτική επικαιρότητα θα μιλήσουμε. Θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Κομματζίδου. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να ξεκινήσουμε κάτι άλλο εκτός από το άνοιγμα των συνόρων, το άνοιγμα του τουρισμού, τις τελευταίες δύο μέρες λοιπόν, όλα όσα συμβαίνουν. Ένα μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ που ανήκει πλέον στην τουριστική δραστηριότητα και το ξέρουμε καλά, ότι πλέον η Ελλάδα από εδώ θα κριθεί το τι θα γίνει στο εξής με την οικονομία της. Πώς βρίσκεται όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί πραγματικά είχαμε μια καθυστέρηση αποφάσεων, στο τέλος ένα αλαλούμ τουλάχιστον όσον αφορά εδώ τα δικά μας τα σύνορα. Θα αντέξει τελικά ο τουριστικός κλάδος? Σας ακούω λίγο μακριά βέβαια, αλλά κατάφερα να σας ακούσω. Ο τουρισμός έχει πολύ μεγάλη επίπτωση, κύριε Κουματζίδου, στην ελληνική οικονομία και δυστυχώς οι προβλέψεις για φέτος δεν είναι καθόλου ευχάριστες και βίωνες. Μιλάμε για έσοδα τα οποία θα φτάσουν 4 με 5 δις από προσδοκόμενα έσοδα 18 με 20 δισεκατομμύρια. Βλέπουμε κάποιες καθυστερήσεις όσον αφορά τις κυβερνητικές αποφάσεις και στο ζήτημα της στήριξης των εργαζομένων στον τουρισμό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά δεν θα είναι μια χαμένη χρονιά για τον τουρισμό, άρα και για την ελληνική οικονομία. Και θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε γρήγορες αποφάσεις και κινήσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ακούγεται ότι η κυβέρνηση συζητά να δώσει τρίτη φάση επιστρεπτέας προκαταβολής κυρίως στις τουριστικές επιχειρήσεις, κοντά στα 600 εκατομμύρια. Mm-hmm. Αυτό θα έπρεπε ήδη να το έχει σκεφτεί και ήδη να έχει προχωρήσει αυτή την απόφαση. Γιατί αν φτάσουμε 15 Αυγούστου να δοθούν αυτά τα χρήματα ως κεφάλαιο κίνησης για τις τουριστικές επιχειρήσεις, καταλαβαίνουν όλοι ότι θα είναι πλέον πολύ αργά και υπάρχει ορατός κίνδυνος πάνω από τα μισά ξενοδοχεία να μην ανοίξουν φέτος. Άρα οι κινήσεις πρέπει να είναι άμεσες. Η ρευστότητα πρέπει να πάει γρήγορα στις επιχειρήσεις, να στηριχθούν, να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, δεν είναι μόνο η ύφεση της ελληνικής οικονομίας με τις πολλαπλές επιπτώσεις, αλλά είναι και οι χιλιάδες θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα χιλιάδων οικογενειών στη χώρα μας. Από την άλλη, έχουμε και ένα ενισχυμένο, όπως λέει η κυβέρνηση, πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού φέτος και με το τουρισμό για όλους. Δεν σας ακούω, κύριε Κομματζίδου, δεν σας ακούω καθόλου. Από την άλλη πλευρά, έχουμε και τον κοινωνικό τουρισμό. Πιο ενισχυμένο, σύμφωνα με την κυβέρνηση φέτος, προκειμένου να στηριχθούν αυτές οι τουριστικές επιχειρήσεις. Θα αποδώσει τελικά αυτό από τη στιγμή που οι ίδιοι οι Έλληνες ακόμη είμαστε επιφυλακτικοί με το τι θα γίνει τελικά με τον κορονοϊό? Οι κυβέρνηση διαφημίζουν ότι υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις. Βέβαια το ποσό νομίζω ότι είναι πολύ μικρό για να υπάρξει μια ουσιαστική στήριξη του τουρισμού και μια ουσιαστική ζήτηση της εσωτερικής κατανάλωσης. Εμείς είχαμε καταθέσει μια πρόταση για να υπάρξει ένα κίνητρο και για τις τουριστικές επιχειρήσεις να δώσουν πιο δελεαστικά πακέτα, αλλά και να υπάρχει ουσιαστικά ένα βάουτσερ ώστε να μπορέσει να υπάρχει αυξημένη εσωτερική κίνηση. Η κυβέρνηση δεν το άκουσε. Πανηγυρίζει για την αύξηση στα κονδύλια του κοινωνικού τουρισμού από τα 10 σε 30 εκατομμύρια. Αυτό όμως δεν φτάνει, κυρία Κομματζίδου. Είναι ασπιρίνες και ούτε καν ασπιρίνες. Είναι υποκατάστατα. Mm-hmm. Ο μεγάλος όγκος βεβαίως είναι οι εξωτερικοί τουρίστες. Εκεί δεν μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και καλό θα είναι να μην καλλιεργούνται πολύ μεγάλες συμφωνίες που υπογράφηκαν και πριν από δύο μέρες με την ΤΟΥΗ, γιατί δεν ξέρουμε και με ποια υγειονομικά πρωτόκολλα και αν τηρούνται τελικά οι προϋποθέσεις που χρειάζονται για να διατηρήσει η χώρα μας το πλεονέκτημα μιας ασφαλούς υγειονομικά χώρας και σαν προορισμό, αλλά και για το προφίλ της χώρας μας. Άρα καλό θα είναι και το Υπουργείο Τουρισμού και η κυβέρνηση να μην υιοθετούν σπασμωδικές κινήσεις. Ο τουρισμός χρειάζεται άμεση στήριξη και χρειάζεται πάνω απ' όλα σεβασμό και ως εργαζόμενους οι οποίοι πραγματικά φέτος κινδυνεύουν να χάσουν τις δουλειές τους. Έτσι. Πάμε και στο θέμα των διαδηλώσεων, λοιπόν, κύριε Κατρίνη, που έχει ανοίξει τα τελευταία 24 ώρα. Τελικά το κίνημα αλλαγής τι θα κάνει, θα δώσει θετική ψήφο ή θα αντιπροτείνει τελικά στο νομοσχέδιο αυτό? Εμείς, για κυρία Κομματζίδου, χαίρομαι για το ερώτημά σας. Εμείς έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό μια πρόταση που βασίζεται στην πρωτοβουλία του Γιώργου του Καμίνη, που με κορυφαίους νομικούς και σταγματολόγους, τον κύριο Αλεβιζά, τον κύριο Μανιτάκη, ήδη από το 2012 έχει καταθέσει ένα.
Δεν, κύριε Κατρίνη, κάποιο πρόβλημα ίσως έχουμε με τον ήχο. Δεν μπορώ να σας ακούσω. Παρακαλώ. Εγώ σας ακούω. Ναι, ωραία, μία χαρά. Συνεχίστε. Παρακαλώ, το πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί μετά το νομοσχέδιο που καταθέσατε του κύριου Καμίνη, λοιπόν, με τους καθηγητές. Υπάρχει μια πρόταση του Γιώργου του Καμίνη, όταν είναι Δήμαρχος Αθηναίων, την οποία σήμερα επαναφέρουμε ως κίνημα αλλαγής, η οποία σέβεται και το δικαίωμα στη διαδήλωση, το αναφέρεται το δημοκρατικό δικαίωμα στη διαδήλωση, γιατί δεν υιοθετούμε εμείς ως κίνημα αλλαγής, κύριε Ακουματζίδου, την άποψη που ο Πρωθυπουργός είπε πριν από κάποιους μήνες, ότι διαδήλωση ίσον ταλαιπωρία. Mm. Και σε άλλες χώρες γίνονται διαδηλώσεις, και στη Γαλλία έγιναν πρόσφατα, και στις Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν πρόσφατα και μαζικές διαδηλώσεις. Οι διαδηλώσεις δεν είναι μόνο όταν κάποιοι πάνε και τα σπάνε, είναι και πορείες διαμαρτυρίας και μάλιστα πολλές φορές όχι και σε δρόμους, που είναι είτε για ζητήματα τοπικά, μαθητικές διαδηλώσεις, ανθρώπων οι οποίοι πιθανόν έχουν χάσει τη δουλειά τους και διαμαρτύρονται. Όλα αυτά μπορούν να μπουν σε ένα πλαίσιο και πρέπει να ρυθμιστούν, γιατί δεν μπορούμε από την άλλη να πάμε και στην πλήρη ασυδοσία να έχουμε κάθετες και λίγο κατάληψη των δρόμων και έκτροπα και επεισόδια. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι λίγο επικίνδυνο, να αφήνεται στην αστυνομία να αποφασίζει το αν θα διαλύει ή όχι κάποια συγκέντρωση, ή αν προληπτικά δεν θα της το επιτρέπει. Εμείς ζητήσαμε να υπάρχουν αυξημένα εχέγγυα μέσα από την παρουσία είτε δικαστικών λειτουργών είτε ανεξάρτητων αρχών, και νομίζουμε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση, αν όντως εννοεί ότι θέλει να επιτρέπει το αναφέρετο δικαίωμα στη διαμαρτυρία και στη διαδήλωση, γιατί αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό, χωρίς αυτό να εγκυμονεί κινδύνους είτε για τους επαγγελματίες είτε για τη δημόσια ασφάλεια και τάξη, θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά τις δικές μας προτάσεις. Αλλιώς θα πάμε σε ένα δίπολο από τη μία του αυταρχισμού, που λέει ότι οποιαδήποτε διαδήλωση είναι ταλαιπωρία και πρέπει να ποινικοποιηθεί εκ των προτέρων, στο άλλο άκρο της δημαγωγίας που το ζήσαμε τα τελευταία 5 χρόνια την προηγούμενη κυβέρνηση, που άφηνε τους πάντες να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε ούτε το ένα άκρο, ούτε το άλλο άκρο. Ρυθμισμένες οι διαδηλώσεις από πριν, η αστυνομία να παίξει το ρόλο της που είναι να περιφρουρήσει την ασφάλεια και την τάξη, αλλά δεν μπορεί να έχει και το δικαίωμα να διαλύει όποτε θέλει, είτε προληπτικά είτε στη διάρκεια της διαμαρτυρίας, χωρίς αυτό να είναι προϊόν συζήτησης και απόφασης ενός άλλου οργάνου, εμείς προτείνουμε ενός δικαστικού λειτουργού. Μάλιστα, άρα της δικαιοσύνης και όχι της αστυνομίας οι διαδηλώσεις, λοιπόν. Ναι, η αστυνομία πρέπει να περιφρουρεί την πιθανότητα να εισβάλλουν σε μια ειρηνική διαδήλωση αυτοί που λέμε οι γνωστοί άγνωστοι, και πάντα δημιουργούν επεισόδια και έκτροπα. Αυτός είναι ο ρόλος της αστυνομίας. Δεν είναι να αποβίβει ευθύνες στον επικεφαλής μιας διαδήλωσης ή να λέει εδώ και τώρα το διαλύω γιατί έτσι αποφάσισα, γιατί έτσι εκτιμώ, χωρίς να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση, γιατί καταλαβαίνετε ότι λογικεύει ο κίνδυνος, χωρίς να υπάρχουν τα προβλήματα ανάλογα, όλες οι διαδηλώσεις να διαλύονται ή να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση να μην διοργανώνονται καθόλου διαμαρτυρίες ή διαδηλώσεις, μόνο και μόνο γιατί θα έχουμε αυτή την κατάληξη. Yes. Αλίμονο αν αφαιρέσουμε το αναφέρετο στο σταματικό δικαίωμα του κάθε πολίτη να μπορεί ειρηνικά να διαμαρτύρεται χωρίς να παρακολεί τη συγκοινωνία και χωρίς να προκαλεί επεισόδια και έκτροπα. Έτσι, και αυτό μας γυρνάει και πολλά χρόνια πίσω, αυτό που αναφέρεται, και μια που θα γυρίσω στα χρόνια πίσω, θα πάω και στο 89, κύριε Κατρίνη. Αυτό το εισαγωγικά βρώμικο 89, το οποίο ήρθε ξανά στην επικαιρότητα, στην πολιτική επικαιρότητα, και κάποιοι μιλούν και για ξαναζεσταμένο φαγητό και τη σύγκριση με το 2018. Το βρώμικο 89, εμείς ως ΠΑΣΟΚ το βιώσαμε πολύ καλά στο πετσί μας. Τότε θυμάστε ότι επιχειρήθηκε η προσωπική, πολιτική και ηθική εξόντωση του Ανδρέα Παπανδρέου και ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου μέσα από τη συμπαιγνία Νέας Δημοκρατίας και Συνασπισμού. Άρα νομίζω ότι είναι τελείως ατυχές το σχόλιο του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, ο οποίος προσπαθεί να κάνει παραλληλισμό στην τότε στάση που είχε ο συνασπισμός με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα και βλέπουν το φως της δημοσιότητας και δυστυχώς σοκάρουν τους Έλληνες πολίτες για τη λειτουργία παρακυκλώματος κάτω από την κυβέρνηση, ίσως και με την ανοχή και τη γνώση της κυβέρνησης, σίγουρα στελεχών της κυβέρνησης και από ό,τι φαίνεται και του κ. Τσίπρα, και αποδεικνύουν τελικά η προηγούμενη κυβέρνηση όχι μόνο δεν είχε ηθικό πλεονέκτημα, αλλά μεταχειρίστηκε την κυβέρνηση ως μοχλό εξουσίας
με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο, γυρίζοντάς μας σε λογικές περασμένων δεκαετιών, παρακολουθήσεων, βιντεοσκοπήσεων, ηχογραφήσεων, συναλλαγών, παράνομων συναντήσεων και σχέσεων που είχαν εμπλοκή νυν και πρώην αξιωματική της αστυνομίας, με γνώση και συμμετοχή υπουργών και κρατικών λειτουργών. Αυτά νομίζω ότι προκαλούν αποστροφή στον κόσμο, κλονίζουν την όποια εμπιστοσύνη μπορεί να έχει στους θεσμούς και στη λειτουργία και της δικαιοσύνης αλλά και ενός κράτους δικαίου. Και πιστεύουμε, εμείς ως κίνημα αλλαγής, από την πρώτη στιγμή το ζητήσαμε, ότι θα πρέπει όλα αυτά να διερευνηθούν, γιατί είχαν πάει στην δικαιοσύνη, είχαν διαβιβαστεί συγκεκριμένες καταγγελίες. Δεν ξέρω αν το 16-17 που αυτές οι καταγγελίες έφτασαν στη δικαιοσύνη διερευνήθηκαν όπως θα έπρεπε. Εμείς θέλουμε να χυθεί άπλετο φως και βεβαίως να καταλάβει ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί που στο όνομα της δίθεν αριστεράς χρησιμοποίησαν τεχνικές και μεθόδους βγαλμένες από το χρονοτούλαπο της ιστορίας και με εντελώς δεξιές πρακτικές. Τώρα όλοι καταλαβαίνουν το τι έχει συμβεί και ποιος είναι ο ρόλος κάθε πολιτικής παράταξης. Αυτό βεβαίως δεν νομιμοποιεί, κύριε Κουματζίδου, τη Νέα Δημοκρατία να συνεχίζει σε μια ασίδωτη και αλαζονική λογική να κάνει ό,τι θέλει εντός και εκτός Βουλής. Γι' αυτό και το κίνημα αλλαγής έχει αποφασίσει να είναι το πραγματικό πολιτικό αντίβαρο, η ουσιαστική αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα σε άλλες χρονικές εποχές που ανέμελα έλεγε ό,τι ήθελε χωρίς να υπολογίζει το κόστος και χωρίς να έχει την ευθύνη λήψη των αποφάσεων. Κύριε Κατρίνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε, για τη συζήτηση. Καλό βράδυ, να έχετε καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Κουματζίδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς. 5 νέες εισαγωγές κρουσμάτων κορονοϊού έχουμε, κυρίες και κύριοι, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης τα τελευταία 24 ώρα. Πρόκειται για άντρες από τον Ομό Ροδόπης και τον Ομό Ξάνθης. Σήμερα, μάλιστα, αποφασίστηκε η παράταση ισχύως των οριζόντιων περιοριστικών μέτρων στους Δήμους Ξάνθης, Μίκης, Τοπίρου, Αυδείρων στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας. Αυξάνεται ο αριθμός των θετικών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την Τετάρτη έγιναν 5 νέες εισαγωγές στο νοσοκομείο αναφοράς της Αλεξανδρούπολης, ενώ δόθηκαν και 2 εξιτήρια, συνολικά 67 από την αρχή της πανδημίας, σε 2 άντρες από την περιοχή της Ξάνθης. Πρόκειται για έναν 62χρονο από την Γλάφκη Μίκης, ο οποίος νοσηλεύτηκε για 9 μέρες, καθώς και σε έναν 58χρονο από την πόλη της Ξάνθης, ο οποίος νοσηλεύτηκε για 6 ημέρες. Οι νέες εισαγωγές αφορούν 5 άντρες, 2 από την Μίκη, 59 και 42 χρόνων, έναν 30χρονο από την Κομωτινή, έναν 65χρονο από τον Εχίνο και έναν 30χρονο επίσης από τον Κένταυρο Ξάνθης. Σήμερα στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 15 άτομα, από αυτά 5 στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων, 1 στην μονάδα εντατικής θεραπείας και 9 στην μονάδα COVID-19. Εν τω μεταξύ, στην παράταση ισχύως των οριζόντιων περιοριστικών μέτρων στους Δήμους Ξάνθης, Μίκης, Τοπίρου, Αυδείρων στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, προχώρησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων στην περιοχή της Ξάνθης, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσης, ο Νίκου Χαρταλιά, και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειου Παπαγεωργίου, αποφασίστηκαν συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα. Η προσέλευση πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες, δημοτικά καταστήματα και δέκο θα γίνεται κατόπιν ραντεβού. Η υποχρεωτική χρήση μάσκα σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και καταστήματα. Επιπλέον απαγορεύονται οι ιδιωτικές και δημόσιες συναθρήσεις άνω των 8 ατόμων. Αρμόδια για την διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων είναι η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα θα ισχύσουν για 7 ημέρες από την 3η Ιουλίου και ώρα 6 το πρωί έως την 6 το πρωί στις 10 Ιουλίου, όποτε και θα επανεκτιμηθεί η άρση ή η παράτασή τους. Ειδικότερα στις κοινότητες Εχίνου και Μίκης, επιπρόσθετα, ισχύουν τα εξής: υποχρεωτική χρήση μάσκας και εν γέννη προστατευτικών μέτρων από όλους τους πολίτες που κυκλοφορούν εντός και εκτός της κοινότητας. Συνέχιση της απαγόρευσης και αναστολής λειτουργίας λαϊκών αγορών και εν γέννη υπαίθριου εμπορίου. Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ έως τις 6 ώρα το πρωί καθημερινά.
απαγόρευση κάθε ιδιωτικής και δημόσιας συνάθρησης με εξαίρεση ενδοοικογενειακών συγκεντρώσεων συγγενών πρώτου βαθμού και έως 8 άτομα με υποχρεωτική χρήση μάσκας και τήρηση όρων ατομικής προστασίας. Με γραπτή ανακοίνωση, ο ΕΔΙ ανακοίνωσε σήμερα 28 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, δεν έχει καταγραφεί κάποιος θάνατος το τελευταίο 24ωρο. Ανακοινώθηκαν λοιπόν 28 νέα κρούσματα και ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 3.458, εκ των οποίων το 55% αφορά άνδρες. 785 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1914 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 8 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 60 ετών. 4 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες. Το 87% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 118 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος, δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος, ενώ έχουμε 192 θανάτους συνολικά στην χώρα. 61 γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 96% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ευχάριστα είναι τα νέα από τα πρώτα αποτελέσματα των τεστ για τον κορονοϊό σε τουρίστες που έφτασαν στη χώρα μας με το άνοιγμα των συνόρων. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των πρώτων 250 τεστ από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι όλα αρνητικά. Μέσα στην ημέρα αναμένεται να βγαίνουν συνεχώς αποτελέσματα από τους περίπου 6.000 δειγματοληπτικούς ελέγχους σε επιβάτες περίπου 235 διεθνών πτήσεων, που ήταν και ο απολογισμός της χθεσινής πρώτης ημέρας για την επανεκκίνηση του τουρισμού στην χώρα. Δείγμα των σαρωτικών και στοχευμένων ελέγχων είναι το γεγονός πως στο Ελευθέριος Βενιζέλος 20 άτομα αναβάρτια και όλο το 24ωρο προέβαιναν στα τεστ των επιλεγμένων επιβατών πτήσεων, αντίστοιχα 10 αναβάρτια στο αεροδρόμιο Μακεδονία, 10 στο Ηράκλειο και 5 έως 7 στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας. Καλοκαίρι με μεγάλες προσφορές μόνο στον Μασούτη. 5η έως Τετάρτη. Προϊόντα Καροτέν, Τέζα, Λιμπρές στη μισή τιμή. Προϊόντα Γκλίς, Φα, Διαντερμίν, Παλέτ στη μισή τιμή. Πάνες Μπέιμπιλίνο στη μισή τιμή. Χαρτικά Σόφτεξ στη μισή τιμή. Αριέλ Γκίγκα μόνο 11,51. Μασούτης, εδώ για σένα. Άλεξ Πόλης Ακίνητα. Η μεγάλη δύναμη στο χώρο των ακινήτων. Για αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις και εκτιμήσεις ακινήτων. Με κύρος, εχεμήθεια, διαφάνεια. Επισκεφτείτε την πιο σύγχρονη ιστοσελίδα ακινήτων της Βορείου Ελλάδος. Με ένα κλικ έχετε όλα τα ακίνητα διαθέσιμα. Υπεύθυνος Αλέξανδρος Γερασούδης και συνεργάτες. Λεωφόρο Δημοκρατίας 354, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 37000. Δήμος Αλεξανδρούπολης. Συνεχίζουμε δυναμικά τον πόλεμο κατά του κορονοϊού, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας. Η σωστή ενημέρωση είναι το όπλο μας κατά της πανδημίας. Οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας στην περιοχή της Άβαντος και των Φερών τώρα έχουν πρόσβαση στην έγκυρη πληροφόρηση. Συμμετέχουμε, γνωρίζουμε, κερδίζουμε. Συμπληρώνουμε τις σωστές απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο. Μαθαίνουμε τα πάντα για τον κορονοϊό και κερδίζουμε όμορφα δώρα. Μένουμε όλοι ασφαλείς και προστατευμένοι. Η γνώση είναι η καλύτερη ασπίδα για την υγεία μας. Συμμετέχουμε, γνωρίζουμε, κερδίζουμε. Δήμος Αλεξανδρούπολης. Η Μεσόγειος ΑΕ έχει αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας ΣΥΜΙΚ των αστικών στερεών αποβλήτων Αλεξανδρούπολης. Ένα έργο υψής της σημασίας για την τοπική κοινωνία αλλά και οικονομία. Από την μονάδα θα παράγονται ανακυκλώσιμα υλικά, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικά μέταλλα, κόμποστ κατάλληλο για εδαφική χρήση, ηλεκτρική ενέργεια. Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη, εφαρμόζοντας έξυπνες, καινοτόμες και βιώσιμες τεχνολογικές λύσεις για την αξιοποίηση των αποβλήτων, οδηγεί στην επίτευξη των στόχων για την μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, πάντα με γνώμονα την τοπική κοινωνία. Μεσόγειος ΑΕ. 20 χρόνια συνέπεια, ποιότητα και αξιοπιστία.
Κοντά στον αγρότη, με συνέπεια και αξιοπιστία. Αγροτική αναπτυξιακή Τρέλης και Σία. Χρόνια εμπειρίας και γνώσης. Χιλιάδες αγρότες μας εμπιστεύονται τα αγροτικά προγράμματα, τις δηλώσεις καλλιέργειας, τις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών μονάδων. Αγροτική αναπτυξιακή Τρέλης και Σία. Με το πιο έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. Κάνε μαζί μας τη δήλωση καλλιέργειας, τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων για να διασφαλίσεις την πληρωμή της βασικής και συνδεδεμένης ενίσχυσης, τα εξισωτικά, τα βιολογικά, τα άλλα προγράμματα. Αγροτική αναπτυξιακή Τρέλης και Σία. Λογικό κόστος και δυνατότητα πληρωμής με την καταβολή της επιδότησης. Καλλιεργούμε μαζί σχέσεις εμπιστοσύνης. Αγροτική αναπτυξιακή Τρέλης και Σία. Μετά από 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης δεν θα λάβει μέρος στην Α1 κατηγορία της επόμενης σεζόν. Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα οδήγησαν την διοίκηση του Συλλόγου στην απόφαση αυτή. Μαύρη μέρα η σημερινή για το βόλεϊ του Εύρου, καθώς ο Εθνικός με επιστολή του ενημέρωσε την ΕΣΑΠ ότι η ανδρική ομάδα δεν θα συμμετάσχει την επόμενη σεζόν στην Α1 κατηγορία. Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, καθώς η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου. Λύση στα διοικητικά του ΤΑΑ δεν βρέθηκε, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αυγερινός Μεσινέζης, να λαμβάνει την απόφαση να μην λάβει μέρος ο Εθνικός στο πρωτάθλημα. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας του Εθνικού στη μεγάλη κατηγορία που δεν θα συμμετάσχει. Σας ενημερώνουμε πως με τη συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου του ΔΣ του ΤΑΑ Εθνικός, αποφασίζουμε να μην συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα Α1 περίοδου 2020-2021, αναφέρει η επιστολή του Εθνικού. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως αν κάποια ομάδα της Θράκης δεν προωθηθεί από κατώτερη κατηγορία, μετά από 30 και πλέον χρόνια δεν θα υπάρχει εκπρόσωπος από την περιοχή στην Α1. Πλέον το μόνο που μένει για τον Εθνικό είναι να δούμε σε ποια κατηγορία θα λάβει μέρος, δηλαδή στην Pre-League, στην Α2 ή στη Β' Εθνική. Σε νέα αποχή και συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχώρησαν οι λογιστές σε όλη την Ελλάδα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι φοροτεχνικοί του Εύρου που πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο επιμελητήριο στην Αλεξανδρούπολη. Σε αποχή προχώρησαν οι λογιστές φοροτεχνικοί του Εύρου την 5η 2 Ιουλίου. Μάλιστα το μεσημέρι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο επιμελητήριο Εύρου. Μετά την αποχή από κάθε είδους ηλεκτρονική υποβολή τη 18η Ιουνίου του 2020, σε συνέχεια των αποφάσεων της Κεντρικής Διοίκησης και των συναφών Υπουργείων, δεν άλλαξε τίποτα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας τόσο των ηλεκτρονικών εφαρμογών, όσο και των αποφάσεων στενών ημερομηνιών στις ηλεκτρονικές υποβολές, αναφέρουν οι λογιστές εξηγώντας το λόγο για τον οποίο προχώρησαν στην κίνηση αυτή. Η αποχή θα συνεχιστεί και την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Για ακόμη μία φορά, μετά από 15 μέρες από την προηγούμενη στάση που κάναμε τις υποβολές ηλεκτρονικών πληροφοριών στα συστήματα των διάφορων Υπουργείων, ξανασταματάνε οι λογιστές για 2 και 3 του μηνός τις ηλεκτρονικές υποβολές, διότι δημιουργήθηκε και συνεχίζεται το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, πολλές πλατφόρμες, αδυναμία του συστήματος να σηκώσει όλες αυτές τις υποβολές και τελικά πολλές φορές οι περισσότεροι λογιστές να αναγκάζονται να εργάζονται μετά τις 10 η ώρα το βράδυ. Για ακόμη μία φορά σταματάμε τις υποβολές και ζητάμε από τα διάφορα Υπουργεία να συντονιστούν και μάλιστα ζητήσαμε κεντρικά να υπάρχουν άνθρωποι δικοί μας στις διάφορες επιτροπές και να οργανωθεί όλο αυτό το σύστημα. Ώστε πρώτον να μην πέφτει το σύστημα και να μπορούν να γίνονται οι υποβολές και από τους ιδιώτες και από τους επαγγελματίες κανονικά στις καθημερινές ώρες, τις ημερήσεις και όχι τις νυχτερινές. Και δεύτερον, να μπορέσουμε όλα αυτά να γίνουν μέσα σε χρονικά διαστήματα που μπορούν να υποβληθούν. Υπάρχει μια ημερολαγνία από πλευράς του δημοσίου με πολύ στενές ημερομηνίες που τελικά αναβολή στην αναβολή και ξανά επανάληψη χάνονται πολλές περιπτώσεις υποβολών. Συγκεντρωθήκαμε εδώ σαν Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξανδρούπολης να διαμαρτυρηθούμε όλοι μαζί οι λογιστές, είτε ανήκουν στο Σύλλογο είτε δεν ανήκουν στο Σύλλογο, για αυτό όλο το σύστημα που δημιουργείται από τη δημόσια διοίκηση και να διορθωθεί όσο γίνεται πιο άμεσα. Βέβαια, μέσα στις αιτήσεις που έχουμε κάνει, στα αιτήματα που έχουμε κάνει κεντρικά, είναι να υπάρξει νέα παράταση υποβολών φορολογικών δηλώσεων, αλλά και μια οριστική, ανοιχτή ημερομηνία των υποβολών των υπολείπων πληροφοριών. Να επισημάνω βέβαια ότι πολλές από τις οδηγίες που δίνονταν από τους διάφορους δημόσιους φορείς, Υπουργείο Εργασίας κυρίως,
και Υπουργείο Ανάπτυξης, δινότανε Σαββάτο βράδυ και μέχρι την άλλη, και μέχρι την Κυριακή το βράδυ υπήρχαν 3-4 αλλαγές και διευκρινιστικές οδηγίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πολλοί λογιστές φτάσαν στα όρια τους, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό το γεγονός και αναγκαστικά μαζευτήκαμε τώρα όλοι μαζί εδώ πέρα για να δείξουμε την αντίδρασή μας. Δεν είναι εναντίον του κόσμου όλο αυτό, αλλά εναντίον όλου αυτού του συστήματος που λειτουργεί και δεν μας βοηθάει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.